Είναι μια πολύ προσγειωμένη και γειωμένη άποψη, απόλυτα συνδεδεμένη με την γη, και θέλω να σε ρωτήσω αν αυτό έχει διατρέξει την ψυχολογία σου όλα αυτά τα 30 χρόνια ή αν υπήρξαν και διακοπές, όπου έχασες αυτό το κέντρο βάρους και θεώρησες ακριβώς τα αντίθετα. Το έχασα βέβαια. Κοίταξε, όχι ακριβώς βέβαια με την έννοια που νομίζουν, αυτό που λέμε ψώνισμα και τέτοια. Mm. Δεν το έχασα έτσι. Το έχασα όταν ξεκίνησα να κάνω, όταν μάλλον ήρθε στη ζωή μου αυτό που λέει ο κόσμος επιτυχία, που άρχισε να μαθαίνει πολλοί κόσμος, όπου εκεί έχασα το κέντρο βάρους μου. Mm. Γιατί δεν μπορούσα να κάνω αυτά που έκανα. Δεν μπορούσα να βγαίνω για βόλτα με τους φίλους μου, να πηγαίνω για καφέ με το κορίτσι μου. Δεν μπορούσα να τα κάνω αυτά ξαφνικά. Παντού ήμουν αναγνωρίσιμος, παντού με κυνηγούσανε, παντού. Δηλαδή εκεί έπαθα μια ενός είδους αγοραφοβία και δεν ήθελα ούτε να μιλάω σε κανέναν, ούτε να βλέπω κόσμο, ούτε να δίνω συνεντεύξεις. Τίποτα. Μάλιστα είχα σκεφτεί και να τα παρατήσω. Αλλά. Όμως πρέπει να γίνει και νωρίς αυτό. Μου. Γιατί η επιτυχία είναι. Το 1997, 1998, εκεί. Και κράτησε μέχρι και το. Μου κράτησε μια πενταετία μέχρι να βρω. Να συνέλθω. Ναι, μπορεί να σου ακούγεται περίεργο, δηλαδή να κάνω, ας πούμε, το live τότε που είχε φτάσει 1 εκατομμύριο πωλήσεις, δεν ξέρω πώς έχει φτάσει, αλλά εγώ ήμουνα ακόμα, θα το συνεχίσω να το κάνω αυτό το πράγμα, δηλαδή εγώ τώρα. Να μην κάτσω να φτιάχνω υπολογιστές. Πιο ωραία είναι, ξέρεις, πιο ήσυχα. Έχω ένα τέτοιο, είμαι εγώ, σαν το Detective Monk, ένα τέτοιο πράγμα, το έχω. Μίλησες πριν για τον Θάνο, μνημονεύσαμε αυτόν τον σπουδαίο, πρώτα απ' όλα άνθρωπο. Και μετά συνθέτει. Θέλω να σε ρωτήσω πώς συνδιαλέγεσαι με τις απώλειες, γιατί έχουν φύγει πολλοί, πολύ αγαπημένοι και κυρίως πολύ ωραίοι άνθρωποι. Κοίταξε, θα σου πω. Είναι ο Λαβρέτης που ήταν και πολύ φίλοι, είναι ο Λαβρέτης Θάνος. Μου, ήταν ο Θάνος μου, ήταν ο Δημήτρης, ο Μητροπάνος. Είναι άνθρωποι οι οποίοι με το Λαβρέτη δεν το έχω ξεπεράσει. Είμαι απολύτως ειλικρινής. Όχι ότι με το Θάνο το έχω ξεπεράσει, αλλά με το Θάνο επειδή έζησα από πολύ κοντά όλο το πρόβλημα με τον καρκίνο, λίγο πολύ το περιμέναμε. Και μάλιστα και ο ίδιος με έπαιρνε και τηλέφωνο και μου έλεγε: Να σου πω, δεν θα έρθεις, μην έρθεις στο νοσοκομείο να με δεις. Άσε μην πάρεις κανένα μουσαφίρι σπίτι. Γιατί ήταν η εποχή που ήταν με τους ιούς, με τα αυτά. Κλικούλης. Ναι, τρομερό. Και μάλιστα μου έλεγε, στο τέλος μου λέει, σου χρωστά ένα δίσκο. Ακόμα. Γιατί μου λέει, δεν είμαι ευχαριστημένος. Αλλά θέλω να σου πω ότι... Υπήρχε δηλαδή η προετοιμασία με τις φθοράς, ναι, οπότε... Ο ίδιος κάπου... μας προτείνει. Ναι, ναι. Ο Θάνος είχε φτιάξει οικογένεια. Έφτιαξε οικογένεια και ανθρώπους εντελούς, δηλαδή εμένα, με το Μίλτο, εκτός από με την οικογένεια. Φιδέο, ναι. Με την οικογένειά του, με το Στέριο, με την Μαρία, εμένα, τον Κώστα του Θωμαίδη. Δηλαδή τη Ρίτα, την Αντωνοπούλ. Μας έκανε οικογένεια, τον Οδυσσέα, τον Ιωάννη. Οικογένεια, όλους. Και ξαφνικά έφυγε. Και εμείς τώρα αγωνιζόμαστε, αλλά το πετυχαίνουμε, να κρατάμε μεταξύ μας. Δηλαδή, εγώ με τον Μίλτο, με τον Οδυσσέα, με τη Μαρία, την Παπαγιάννη, κρατάμε. Με τον Λαβρέντι, όλοι μας δεν τον έχουμε συγχωρέσει. Δηλαδή υπάρχει ένας θυμός μέσα μας. Γλυκός μεν, ίσως και λίγο. Αλλά εγώ δεν έπρεπε να μας φύγει έτσι. Εγώ δηλαδή ακόμα το λέω. Δεν το έχω σβήσει το τηλέφωνο του. Να. Είσαι στα 50 σου και το λέω αυτό και γιατί... Και 50 μου, στα 55 μου είμαι. Είσαι στα 50 σου. Έλεος κάπου, δεν πειράζει. Δικά μιλώντας. Δεν μετράει τους δίσκους. Εγώ στο μεταξύ για να μην κάνω κάποιο λάθος δεν είπα. Είναι πάνω από 15, δηλαδή αυτό που κρατάω στα χέρια μου είναι εκεί 16, 17, 18, όπως είπε και ο ίδιος. Δεν έχει σημασία ο αριθμός. Σημασία έχει αυτή η σπουδαία διαδρομή. Δεν έχεις να αποδείξεις τίποτα. Έχεις δύο υπέροχα παιδιά. Έχεις γευτεί την επιτυχία. Αυτές τις πωλήσεις που δεν υπάρχουν πια πάνω από 1 εκατομμύριο. Ούτε οι Rolling Stones να ήσουν δηλαδή ένας μόνος του. Οπότε πώς. Πώς συνεχίζεις να ζεις έτσι με πάθος, αν αφαιρέσω το κομμάτι των παιδιών που πραγματικά όσοι έχουν παιδιά ξέρουν πάρα πολύ καλά γιατί μιλάμε. Ναι. Πώς συνεχίζεις να είσαι έτσι τόσο μέσα
με αγάπη και πάθος αυτό που είπα. Στη δουλειά, στη ζωή, στην Κοίταξε. καθημερινότητα, ο Κότσιρας αλλά και ο Γιάννης. Όλο αυτό το πολύπλοκο που είναι ένας Δεν άνθρωπος. είναι πολύπλοκο. Δεν Δεν είναι είναι. πολύπλοκο. Δεν είναι. Μπορεί για έναν απ' έξω να φαίνεται πολύπλοκο, αλλά δεν είναι. Όχι, ίσα. Απλό είναι νομίζω και τον απ' έξω και πολύπλοκο είναι ίσως για Όχι, εγώ σένα. Όχι. δεν νιώθω ότι κάνω Για κάτι πες. δύσκολο. Εγώ κάνω αυτό που. Ξέρεις, νομίζω απλώς ότι πιο παλιά ήταν πιο πολύπλοκο. Τώρα νομίζω ότι έχουν μπει τα πράγματα στη θέση τους. Δηλαδή, έτσι έπρεπε να είναι. Πώς να σου πω. Εγώ έπρεπε να έχω κάνει τέτοιου τύπου οικογένεια πολύ νωρίτερα. Αν είχα γνωρίσει την Κατερίνα νωρίτερα, θα είχε γίνει αυτό. Η θέση των πραγμάτων είναι αυτή. Δηλαδή. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ζω για να τραγουδάω στα παιδιά μου. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνεις. Απόλυτα. Γι' αυτό. Αυτό τα περιλαμβάνει όλα. Όλα. Και όσον αφορά το παράθυρο στο άπειρο, ειλικρινά στο λέω ότι δεν με νοιάζει. Νομίζω ότι ο πιο χαμένος άνθρωπος αυτή τη στιγμή θα είναι αυτός που δεν θα τα ακούσει. Είμαι τόσο βέβαιος γι' αυτό. Συμφωνώ. Αυτό. Δηλαδή, okay, έχω τα live που γίνεται χαμός και περνάμε καταπληκτικά και τώρα και μόνος μου θα είμαι το καλοκαίρι με την. Με την Μυρτώ Βασιλείου και τη Δήμητρα Μπουλούζου και ταυτοχρόνως εκεί προς το τέλος του καλοκαιριού ίσως κάνουμε και κάποιες ξανά με το Μίλτο. Άλλος χαμός άλλος από εκεί. Κολλητός, Μίλτος Πασχαλίδης. Άλλο icon. Άλλο πλάσμα έτσι, ναι, από ναι. εκεί. Αέρας τελείως και ταυτοχρόνως δύναμη από παντού. Κοίταξε, νομίζω σου λέω ότι νιώθω ότι ζω την πιο ενδιαφέρουσα φάση της ζωής μου. Δηλαδή, δεν ξέρω, μου τα χρώσταγε το κάρμα όλα αυτά. Τα ζω όλα μαζεμένα ωραία. Ξέρεις τι ωραίο είναι να συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο, με τον Μίλτο, και να τελειώνει αυτό το πράγμα, να κάνουμε διαφορετικές εμφανίσεις και να βγαίνεις πάνω στη σκηνή και να λες, εσύ μου λείπει. Αυτός όμως, δεν είναι ότι μου λείπουν οι παραστάσεις, έτσι. Αυτός μου λείπει, να είναι μαζί. Ή ξέρω, μου ήρθε στη χουργική στη ζωή μου, δηλαδή πράγματα πάρα πολύ ωραία.